Βάρη για όλους. Πρώτα απ' όλα, όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε λάβει είναι για την προστασία του ιδιωτικού τομέα. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η εγκυοδοσία του κράτους στα δάνεια είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η συμπλήρωση των χρημάτων στο μισθό είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Η μείωση των μισθών είναι στον ιδιωτικό τομέα. Είναι για τον ιδιωτικό τομέα. Και η μείωση των μισθών, κύριε Υπουργέ, στον ιδιωτικό τομέα. Πράγματι, κύριε Πουλακίδα, έχετε δίκιο, επειδή το είπατε πριν, μια λέξη που εσάς μπορεί να μην σας αρέσει, να μου αρέσει πολύ, στον καπιταλισμό, αυτό υπάρχει. Σας είπα, η βασική διαφορά μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στον καπιταλισμό είναι αυτή που είπατε. Ναι, μόνο εγώ δεν το κάνετε κανένα με την ελεύθερη αγορά, το κάνετε εσείς. Εγώ δεν είπα ποτέ σε κανέναν ότι πιστεύω σε κανέναν είδους σοβιετικό σύστημα. Είμαι σφόδρα καπιταλιστής. Πιστεύω στην ελεύθερη αγορά και μάλιστα σε αυτή την κρίση μου δόθηκε και η ευκαιρία να πετύχω και μια μεγάλη ιδεολογική νίκη όταν ο ΣΥΡΙΖΑ μου ζητούσε να βάλω μετεπιτάσεως διατίμηση στα αντισυντικά, όπως θυμάστε. Εγώ επέμεινα στις αρχές ελευθέρας αγοράς, κέρδισα το στοίχημα, μειώθηκαν τιμές στα αντισυντικά, υπάρχει επάρκεια στην αγορά, η ελεύθερη αγορά και καπιταλισμός. Το γεγονός ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μείωση μισθών, κύριε Υπουργέ, δεν παραβιάζει όλα αυτά τα οποία μας λέτε? Ποιο? Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη μείωση των μισθών. Καμία στο μείωση τομέα. Μισθών δεν ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα προστασίας της αγοράς των εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, διότι η ύφεση κανονικά θα προκαλούσε μαζικές απολύσεις. Έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμός. Για να αποφύγουμε τις μαζικές απολύσεις, λοιπόν, πήραμε μία σειρά μέτρων που δίνει σοβαρά κίνητρα σε επιχειρήσεις να χρησιμοποιήσουν αυτά που τους δίνουμε με αντάλλαγμα να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας. Και γιατί δεν καλύπτεται εσείς το υπόλοιπο? Αυτή είναι μια σοβαρή παρέμβαση στην ελεύθερη αγορά από πλευράς του κράτους, την οποία δικαιολογώ στον εαυτό είναι μου. Λίγο σοσιαλισμού. Είναι μια ένεση σοσιαλισμού. Σωστά. Αλλά λέω, γιατί όμως δεν καλύπτει η κυβέρνηση, δεν αναλαμβάνει να καλύψει το υπόλοιπο 20% που θα κοπεί από τον μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου? Γιατί δεν φτάνουν τα χρήματα, είναι πάρα πολύ απλό. Ο κύριος Τσίπρας χθες μίλησε για τη στιγμή, λέει, που ήρθε να μοιράσουμε τα λεφτά με ελικόπτερο. Παίρνοντας μια φράση ενός νομπελίστα, δεν το λέω την δική του. Του κύριου Φρίντμαν. Του φιλελεύθερου. Αυτό λέω. Ότι πήρε την ιδέα του ελικόπτερου. Επειδή εγώ μέχρι στιγμής στα χέρια μου στην Υπουργή Ανάπτυξη ελικόπτερο με λεφτά δεν έχω. Αν μου το φέρει ο κύριος Τσίπρας, να είστε βέβαιος, θα το μοιράσουμε. Εάν το μελετήσετε, θα δείτε ότι τα χρήματα υπάρχουν. Το συνολικό πακέτο των χρημάτων που μπορούν να ευετεθούν είναι 47 δις. Λέτε τα λεφτά υπάρχουν, δηλαδή. Λέω ότι το συνολικό πακέτο των χρημάτων. Το ζούμε σε sequel. Λέω ότι φορά τα χρήματα. Λέω ότι σας βγήκε και ένας Μας οδήγησε στο μνημόνιο και στη χροκοπία. Πάντως, δεν θα ήθελα να το ζήσουμε δεύτερη φορά. Γιώργο Πιέρο, επειδή είστε χρηματογνώμη. Εσείς δεν έχετε προβλήματα με τα μνημόνια. Απλώς σας επισημαίνω ότι είναι 13 δις. Ενώ από τα 47 που υπάρχουν. Πάρα πολλά χρήματα. Σας λέω ότι είναι 13 δις, 13,4 από τα 47 που υπάρχουν. Αυτό... Κανένας δεν αγαπάει τα μνημόνια. Εσείς τα αγαπήσατε. Το 2014 ήταν η ακριβή φράση τότε του Γιώργου Παπανδρέου. Ξέρουμε πού οδηγήθηκαμε. Μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια σφάλματα. Τι είπε Γιώργο Πιέρο? Πολύ ισορροπημένα. Αν μου επιτρέπετε μία πολύ ισορροπημένα. Επαναλαμβάνω κάτι που δεν είναι αντιληπτό. Το γεγονός ότι δίνουμε όλα αυτά τα χρήματα και οι αγορές παραμένουν ήσυχες αποδεικνύει ότι αυτοί που μετράνε τα νούμερα βλέπουν ότι αυτά που κάνουμε είναι λελογισμένα. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι δώστε μου μισό λεπτό.